Πάμε τώρα αμέσως, γρήγορα, στο συνάδελφο τον Μανώλη τον Κοτάκη. Καλημέρα, Μανώλη. Καλημέρα, Τάκη Δήμο. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα, Μανώλη. Μανώλη, σήμερα έχεις ένα πρωτοσέλιδο. Ναι. Κάθε μέρα έχεις πρωτοσέλιδο, δηλαδή, δεν έχεις σήμερα. Αυτή είναι η δουλειά μας, τα πρωτοσέλιδα. Συγγνώμη. Αυτή είναι η δουλειά μας, Τάκη μου, την ξέρεις και εσύ και ο Δήμος άριστα. Ναι. Για να μας εξηγήσεις τι ακριβώς λέει αυτό το πρωτοσέλιδο και γιατί έχεις κάνει αυτή την επιλογή σήμερα. Κοίταξε, έχουμε κάνει μια σύνθεση στην πρώτη σελίδα της Εστίας, δύο γεγονότων τα οποία είναι ασύνδετα μεταξύ τους, αλλά εντάσσονται σε μια γενικότερη στρατηγική. Το πρώτο που επισημαίνω είναι η κινητοποίηση μουσουλμάνων που έγιναν από τον ψευτομουφτή της Ξάνθης, το ΜΕΤΕ, στην περιοχή και η συγκέντρωση που έγινε. Για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι την προηγούμενη εβδομάδα ο συγκεκριμένος είχε να κάνει μια ανάρτηση πολύ extreme, θα έλεγα, στο διαδίκτυο, στη σελίδα του στο Facebook, που στην πραγματικότητα υπενισόταν την κατάληψη της Ιερουσαλήμ από τους μουσουλμάνους. Είναι στην ίδια στρατηγική την οποία ακολουθεί ο πρόεδρος Ερντογάν. Αν θυμάστε πρόσφατα ότι αυτός ο Τούρκος ο υπουργός που επισκέφθηκε τη Θράκη, ο Κινάρ, έβαλε στη σελίδα του ένα ποίημα του Ερντογάν που έλεγε και ο ωραία που είσαι Ιερουσαλήμ, πώς θα σε στην πραγματικότητα δηλαδή. Ναι. Και πώς ο ψευτομουφτής ήταν από τους ελάχιστους που πήγαν και υποδέχτηκαν τον αναπληρωτή υφυπουργό, τι είναι αυτός εξωτερικό. Ακριβώς. Αλλά εδώ έχουμε μια ποιοτική διαφορά, μια διαφοροποίηση. Κινητοποίηση μουσουλμάνων στην περιοχή για οποιοδήποτε θέμα, αυτό δεν σημαίνει ότι απαγορεύεται. Έτσι, η Ελλάδα είναι μια χώρα στην οποία υπάρχει πραγματική ελευθερία. Δεν είχαμε. Η ελευθερία της συνέργειας είναι σεβαστή. Αλλά κινητοποίηση μουσουλμάνων, ειδικά για τέτοια ζητήματα, τα οποία ξεπερνούν κατά πολύ τα όρια των θεμάτων με τα οποία ασχολείται η μουσουλμανική μειονότητα, είχαμε πάρα πολλά χρόνια. Εγώ, επειδή έζησα στην περιοχή, το ξέρω. Πάρα πολλά χρόνια να δούμε. Και εδώ από τη δεκαετία του 90. Να δούμε δηλαδή κινητοποίηση. Βέβαια, θα πει κάποιος ότι δεν είχε μαζικότητα, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Ναι, δεν ξέρω αν είχε μαζικότητα ή όχι. Εδώ πολλές φορές γίνονται και πρόβες για το αν υπάρχει μαζικότητα ή όχι. Έτσι. Ναι, σωστά. Αυτό είναι το ένα, το οποίο για μένα είναι πιο σημαντικό από το γεγονός ότι ήταν ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ εκεί ο κ. Σεμπέχ. Πιο σημαντικό ότι έγινε κινητοποίηση. Δηλαδή, και μάλιστα για ζητήματα που αφορούν το Ισλάμ με προκάλημα την Παλαιστίνη. Έτσι, για να συνεννοούμαστε. Ναι, ναι. Το ένα είναι αυτό. Και πρέπει να σου πω ότι το γεγονός ότι ο Ερντογάν άρχισε να λέει ότι θα συνάψει μνημόνιο με την Παλαιστίνη έχει προκαλέσει στην περιοχή κάτω αναταράξεις. Η Jerusalem Post έγραφε μια έκριση στην άλλη φως μας, η Ζέζαρη Σίκου, το Σαββατοκύριακο. Είπε, αντέδρασε, ότι αν τυχόν υπογράψουν οι Παλαιστίνοι με τους Τούρκους μνημόνιο, τότε θα πάνε σε πόλεμο Τουρκία και Ισραήλ. Ναι. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τι μπορεί να σημαίνουν όλα αυτά. Ναι. Από την άλλη πλευρά, συνδέσαμε ένα άλλο γεγονός. Δεν είναι αθώα η ιστορία με τα ψαράδικα τα οποία κάνουν βόλτα γύρω από τη Γάβδο. Εδώ και καιρό φτάνουν τα τουρκικά ψαράδικα και στην περιοχή της. Παντός και τα καπνία από τα οποία αγόρασε, τα εξειδικευμένα για να κάνουν έρευνες, δεν τα αγόρασε για τη βιτρίνα. Όχι βέβαια, γιατί μην ξεχνάτε ότι η έννοια της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης ποια είναι και πώς διαφοροποιείται από την υφαλοκρηπίδα. Είναι η εκμετάλλευση της θάλασσας από τις αλλιευτικές ζώνες. Όταν λοιπόν πάνε να ψαρέψουν μεταξύ 6 και 12 μιλίων τα τουρκικά αλλιευτικά σε όλη την περιοχή, κατά το Καστελόριζο, κατά το Φιόδο, τη Γάβδο, παντού, στην πραγματικότητα εμπράκτος αμφισβητούν τα 12 μίλια. Μάλιστα. Και υποτίθεται ότι εμείς περιμένουμε τον Τσαβούσοβλου μεθαύριο για να κάνουμε διάλογο για όλα αυτά. Καλά, δεν νομίζω ότι υπάρχει διάλογος, αλλά ο ψευδομουφτής έκανε ανάρτηση στο Facebook, στην οποία αναφέρεται σε διαμαρτυρία της τουρκικής μειονότητας υπέρ των Παλαιστινίων. Η μουσουλμανική τουρκική μειονότητα Ξάνθης, λέει, διαμαρτυρήθηκε για την Ισραηλινή γενοκτονία και τη σφαγή στην Παλαιστίνη. Ελευθερία στην Παλαιστίνη, ευχαριστούμε τα αδέρφια μας από Ξάφη και Κομωτινή και δίπλα του ήταν ο βουλευτής. Ναι, υπάρχει όμως και μια ανάρτηση, την οποία την έχει κατεβάσει την προηγούμενη εβδομάδα, που δείχνει έναν μουσουλμάνο πάνω σε ένα άλογο να καταλαμβάνει την Ιερουσαλήμ στο τέμενος Αξά και έχει και η οποία φέρει τη σημαία την οποία χρησιμοποιούσε και η Αλ-Κάιντα. Ναι. Α, μάλιστα. Αυτά δεν είναι αθώα παιχνίδια αυτά. Με τον διευθυντή της εφημερίδας Εστία, τον Μανώλη τον Κοτάκη, τον συνάδελφο. Μανώλη, ήθελα να σα ρωτήσω το εξής για τις δηλώσεις που έκανε και ο κύριος Ακάρα αλλά και ο κύριος Ερντογάν τώρα και για την Κύπρο αλλά και γενικότερα για το Αιγαίο.
Μάλιστα, στην αποστροφή του ομιλία του κύριο, μια αποστροφή τη ομιλία του κύριο Ερντογάν, είπε ότι κάνουμε λάθος να θέτουμε το πρόβλημα της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, της Τουρκίας με την Αμερική και πάει λέγοντας. Είναι, λέει, η Τουρκία Ελλάδα το πρόβλημα. Ναι. Η Τουρκία είναι σε μια ισλαμική τροχιά αυτή τη στιγμή. Ο πρόεδρος Ερντογάν με τη θρησκεία όπλο προσπαθεί να συσπηρώσει τον κόσμο του, καθώς τις δημοσκοπήσεις εσωτερικά αφήνει. Η Ελλάδα είναι μια εύκολη λύση για αυτόν και για τον υπουργό του, τον Αμίνη, τον κύριο Ακάρη, οι οποίοι μας λένε ότι αν δείτε τους χάρτες, λέει, από το 1821 και μετά, θα δείτε ποιοι έχουν επεκτακτικές βλέψεις. Στην πραγματικότητα, μας υποστηρίζουν ότι το γεγονός ότι η ελληνική επικράτεια επανήλθε στα φυσικά της όρια, από την Κρήτη έως τη Θράκη και από τη Αδωδεκάνησα έως την Μακεδονία, θεωρείται ότι η Ελλάς διέθεται διάθεση επέκταση των εδαφών της. Πρόκειται περί ανεκδότου, έτσι, για να συνεννοούμεθα. Είναι ένα πολύ ωραίο και εύκολο αφήγημα εσωτερικά για έναν επιπρόσθετο λόγο, γιατί αυτή τη στιγμή οι Αμερικανοί, μέχρι να συναντηθούν με τον πρόεδρο Biden, οι Τούρκοι δεν θέλουν να συγκρουστούν. Πρέπει όμως να πούμε ότι επειδή και η Δύση έχει αρχίσει να καταλαβαίνει την απαγκίστρωση της Τουρκίας από τους θεσμούς της, γι' αυτό προετοιμάζεται. Χθες πήγαν δημοσιεύματα, νομίζω και στην Καθημερινή, ότι ετοιμάζουν οι ΗΠΑ βάσεις στη Ξάνθη και στη Σκύρο. Αν αυτό το πράγμα επιβεβαιωθεί με την υπογραφή της αμυντικής συμφωνίας, στην πραγματικότητα έχουμε και μια γενικότερη μεταβολή στη γεωπολιτική αντίληψη των ΗΠΑ και απέναντι της Τουρκίας. Ναι. Όχι μόνο απέναντι το ημών. Κατάλαβα, ναι. Έτσι, μάλλον ο αξάκος του μπόξ είμαστε λοιπόν στην προκειμένη περίπτωση, που λέω σωστά λόγια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.